δείτε τώρα κάτι άλλο, μια πρόταση που προκειμένου, που αφορά μάλλον το άνοιγμα των καταστημάτων όλες τις Κυριακές του χρόνου. Μια πρόταση που φέρατε να ετοιμάζει σύμφωνα με πληροφορίες του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η είδηση έχει προκαλέσει νέο κύκλο συζητήσεων μεταξύ κυβέρνησης και καταστηματαρχών, με τους τελευταίους να δηλώνουν εκ νέου κάθετα αντίθετη σε μια τέτοια εξέλιξη. Οι καταναλωτές από την άλλη επισημαίνουν πως είτε τα μαγαζιά ανοίγουν και Κυριακές είτε όχι, αυτοί δεν έχουν ούτως ή άλλως τα χρήματα για να κάνουν αγορές. Την αντίθεσή τους στο να ανοίγουν τα καταστήματά τους και τις Κυριακές εξέφρασαν για μία ακόμη φορά οι καταστηματάρχες Αλεξανδρούπολης, υπενθυμίζοντας τη θέση τους στο νέο κύκλο συζητήσεων που έχει ανοίξει σε κεντρικό επίπεδο γύρω από το ζήτημα. Επανειλημμένα έχουμε δηλώσει τις θέσεις μας για την κυριακιάτικη αργία, που μέχρι σήμερα, εδώ και χρόνια ολόκληρα, παραμένει θρησκευτική, μεγάλη θρησκευτική μας γιορτή, η κυριακιάτικη αργία. Οι θέσεις και οι απόψεις της ΕΣΕΑ και γενικότερα όλων των εμπορικών συλλόγων είναι ότι αυτό τον καιρό της μεγάλης κρίσης δεν νομίζουμε ότι θα βοηθήσει την αγορά το άνοιγμα των Κυριακών, διότι το βλέπουμε καθημερινά τις υπόλοιπες 6 μέρες που είμαστε ανοιχτά και δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Αφενός μεν αυτό, αφετέρου, για να γίνουν, να λειτουργήσουν τα μαγαζιά σήμερα με την υπάρχουσα νομοθεσία, μόνο χρέη θα προσθέσουν και κόστος περισσότερο παρά ταμιακά κέρδη. Άμα τυχόν μένουν ανοιχτά και τις Κυριακές, θα κάνει κάποια διαφορά σε εσάς? Μπορεί. Θα βγαίνετε να ψωνίζετε και οι Κυριακές λοιπόν? Αναλόγως, άμα έχω χρήμα, αυτό εδώ. Χρήματα υπάρχουν? Όχι. Όχι, δεν μας ικανοποιεί. Δεν θα έχουμε μέρη να ξεκουραστούμε. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή, εντάξει, άνθρωποι είμαστε. Αυτός που θέλει να ψωνίσει, ας βγει τις καθημερινές να ψωνίσει, όχι και την Κυριακή. Έλεος. Για το ενδεχόμενο να είναι ανοιχτά τα μαγαζιά και τις Κυριακές μίλησαν και οι καταναλωτές Αλεξανδρούπολης, οι περισσότεροι εκ των οποίων επεσήμαναν πως για αυτούς δεν θα αλλάξουν και πολλά, αφού δεν έχουν ούτως ή άλλως χρήματα για να ψωνίσουν και πως θα είναι μια απλή αφορμή για βόλτα στην αγορά. Κυβερνό θα ήταν, άμα το προτείνουν και οι ίδιοι οι κατασυμματάρχες. Στη δικιά σου τσέπη θα έκανε καμία διαφορά, θα έβγαινες να ψωνίσεις? Τι να σε πω, αδερφέ, τι να σε πω. Ξέρω εγώ, έτσι πως είναι τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, παιδιά, αυτό. Επειδή έχω κατάστημα και το ξέρω, μακάρι να μπορούσαν να κλείσουν και το Σάββατο, που λέει ο λόγος, να ξεκουραζόμαστε. Αλλά δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι περισσότερο με την Κυριακή που θα λειτουργήσουν τα μαγαζιά. Βέβαια, θα κάνουμε τη βόλτα μας, θα ψωνίζουμε κιόλας. Υπάρχουν χρήματα για να ψωνίζουμε? Άμα θα έχουν. Η δική σας άποψη? Θα ήθελα την Κυριακή. Θα ήθελα. Υπάρχουν λεφτά για να ψωνίζουμε και τις Κυριακές? Βόλτα. Τώρα, ο καιρός οδεύει πλέον προς την καλοκαιρινή περίοδο, η οποία όμως φέρνει μαζί της και τα κουνούπια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το μικροσκοπικό αυτό έντομο είναι ο φόβος και ο τρόμος των κατοίκων του Εύρου, που τόσο έχουν υποφέρει τα προηγούμενα καλοκαίρια από τα τσιμπήματά του. Αυτό που ζητούν είναι άμεση αεροψυκασμή και μέρημνα, ώστε το φαινόμενο να μην πάρει τη διάσταση που πήρε πέρυσι. Κουνούπι. Ένα τόσο μικρό έντομο που όμως είναι ικανό να προκαλέσει πανικό στους κατοίκους του Βορείου Εύρου. Πέρυσι, όπως και σε προηγούμενες χρονιές, τα κουνούπια επισκέφθηκαν τον ομό κατά τεράστια σμήνη, αναγκάζοντας τους κατοίκους να κλείνονται στα σπίτια τους. Έχουμε συνηθίσει, εδώ γεννηθήκαμε, αλλά είναι δύσκολο, ναι. Όσο να είναι, ναι, είναι. Ειδικά πιο πολύ Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, που έχει πολύ ζέστη. Ζορίζεται, ναι. Εντάξει, όχι τόσο δηλαδή, αλλά εμείς συνηθίσαμε. Τώρα άλλος που δεν το έχει συνηθίσει, όσο να είναι, δεν ζορίζεται. Αν και είμαστε ακόμη σχετικά μακριά από το καλοκαίρι, τα πρώτα κουνούπια έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους με τους κατοίκους του Εύρου να ζητούν άμεσα ψεκασμούς. Έχουν και πάρα πολύ. Εγώ είμαι από την Κυριακή, 7 η ώρα πρέπει να φύγουμε από το καφενείο. Κρασπροσέχον θα είναι τα μιλήσια είναι. Πολύ πράγμα. Δεν μπορούμε. Και έξω μαζώνεται ο κόσμος με ψαυλές δηλαδή, δεν μπορούν να καθίσουν έξω. Πρέπει να πας μέσα. Δεν ξεκίνησαν, αλλά θα ξεκινήσουν. Όπου να φαίνονται κάπου.